Φίλοι και φίλες, αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι, όπως εξελίχθηκε μεταξύ του Άου Σερίφου και του Μαρψαϊκού και το Ισόπαλον 1, έχουμε τον Γιάννη τον Ράμπια, τον προπονητή των γηπεδούχων. Γιάννη, δεν θα το έλεγα στραβοπάτημα, γιατί ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Πες μας για την ομάδα σου, πώς είδες το παιχνίδι, τι δεν πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Καταρχήν, είχα δηλώσει και πριν το παιχνίδι ότι δεν θα είναι ένα παιχνίδι για ένα ρόλο. Ξέραμε εξ αρχής ότι η Μάρπισσα δεν θα είναι αυτή που ήταν με την Κύθνο, γιατί από ό,τι έμαθα και με την Κύθνο υπήρχαν κάποιες ατυχίες οι οποίες φέραν ένα άσχημο αποτέλεσμα για τη Μάρπισσα. Εγώ το περίμενα ότι η Μάρπισσα θα είναι δυνατή, ότι θα μας αντιμετωπίσει με σθένος, οπότε ήμασταν προετοιμασμένοι για ένα δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα την ευθύνη για την ισοπαλία την έχω εγώ. Τα παιδιά αυτό που ήταν να δώσουν δώσανε, παίξανε και λίγο ρόλο οι απουσίες που είχαμε του Παπαδόπουλου, του Βαλσαμάκη και του Μποφίλιου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο σοβαρός λόγος για τον οποίο φέραμε ισοπαλία με τη Μάρπισσα. Συνεχίζουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, να διορθώσουμε πάλι ό,τι λάθη κάναμε και να πάμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχηθώ να κρατήσετε αυτή τη συγκρότησή σας που τη δείξατε σήμερα, παρότι το δεν νικήσατε. Δείχνετε την πρόοδό σας σαν ομάδα την αγωνιστική σε κάθε παιχνίδι. Σας εύχομαι να το συνεχίσετε μέχρι το τέλος. Να είστε καλά. Εγώ προσπαθώ με τον τρόπο μου να έχω τα παιδιά κοντά, να υπάρχει ένα οικογενειακό κλίμα στην ομάδα. Εννοείται ότι δεν έγινε κάτι, εννοείται ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Η ομάδα έχει μάθει να ξεπερνάει δυσκολίες από την αρχή του πρωταθλήματος. Έχουμε βελτιωθεί αρκετά σε πολλά πράγματα. Παίζουμε καλό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα και η ισοπαλία και η ήττα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι. Εντάξει, που και καταφέραμε από την αρχή του σεζόν να κάνουμε 2 νίκες, να κάνουμε ένα μεγάλο διπλό στον Πανιλιακό, το οποίο δεν το είχαμε κάνει ποτέ. Και δείχνουμε ότι πατάμε καλά. Απλά εντάξει, μια άτυχη στιγμή σήμερα μας έβρε την ισοπαλία, μας στέρισε την νίκη. Δεν πειράζει, προχωράμε και όλα καλά. Προσιλωμένοι στο στόχο λοιπόν. Προσιλωμένοι. Καλή συνέχεια με υγεία και τα παιδιά πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.